υπερπροβολή του φαινομένου του bullying, καθώς επίσης και η ενασχόληση με το θέμα «Οι δίμοναν και μη», έχει οδηγήσει στη δημιουργία διαφόρων μύθων σχετικών με το φαινόμενο. Πάμε να τους καταρρύψουμε! Μύθος νούμερο 1. Η εκφοβιστική συμπεριφορά δεν σχετίζεται άμεσα με τη μάθηση και τη διδασκαλία. Λάθος. Έχει αποδειχθεί ότι η μάθηση σχετίζεται άμεσα με την εκφοβιστική συμπεριφορά. Η σχολική αποτυχία και η πτώση στην απόδοση αποτελεί πιθανή ένδειξη θυματοποίησης του παιδιού, αφού η προσοχή του στρέφεται στην επιβίωσή του και όχι στη μάθηση. Θήτης και θύμα έχουν επίσης χαμηλή αυτοπεποίθηση. Η μάθηση και η δημιουργία βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση, λειτουργώντας έτσι ανασταλτικά στη δημιουργία θητών και θυμάτων.